Σαν πρόεδρος του Συλλόγου Μακρυγιάννη, εκείνο που θα ήθελα να πω για την περιοχή μας είναι ότι έχει γίνει εδώ εκτεταμένα προγράμματα πεζοδρόμησης των περιοχών. Δημιούργησαν τάσεις για ανάπτυξη καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος με τραπεζοκαθίσματα στους πεζοδρόμους. Σαν κάτοικοι δεν είμαστε καταρχήν αντίθετοι προς αυτή τη χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι θα λειτουργούν με κανόνες οι οποίοι θα εφαρμόζονται και θα υπάρχουν και τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα για να διαπιστώνουν παραβατικές συμπεριφορές. Το κύριο πρόβλημα είναι το πρόβλημα της φασαρίας που μπορεί να προκαλείται τις νυχτερινές ώρες, και διότι αυτό μπορεί να διώξει την κατοικία, επειδή εδώ είναι περιοχή κατοικίας κυρίως. Το ισόγειο είναι καταστήματα, αλλά οι πέντε όροφοι από πάνω είναι κάτοικοι μόνιμοι. Θέλουμε να μπει ένα ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, ώστε να μην φύγουν από τη φασαρία οι κάτοικοι, ειδικά στην περιοχή αυτή που κυριαρχεί η χρήση της κατοικίας, και επίσης να ελέγχεται και η τοποθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων και για αισθητικούς λόγους και για λειτουργικούς λόγους, δηλαδή να μπορούν να υπάρχει ελεύθερη κίνηση των πεζών. Άλλα προβλήματα που υπάρχουν είναι ότι όσο ήταν η δημοτική αστυνομία παλιότερα, ελεγχόταν και η κατάληψη των πεζοδρόμων από τροχοφόρα. Δηλαδή, εμποδιζόταν να μπουν τροχοφόρα στους πεζόδρομους. Τώρα βλέπουμε, δυστυχώς, ότι υπάρχουν παρκαρισμένα είτε αυτοκίνητα είτε μοτοσικλέτες στους πεζόδρομους. Δεν υπάρχει έλεγχος. Και θα μπορούσα να πω ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι κάτοικοι, για να απαλλαχθούν από το παρκάρισμα μοτοσικλετών επί παραδείγματι μπροστά από πολυκατοικία, έδωσαν τη δυνατότητα σε παρακείμενο μαγαζί να τοποθετήσει τραπεζοκαθίσματα. Δηλαδή, ελλείψη ελέγχου από αρμόδια όργανα, έμπαινε μία χρήση η οποία θεωρείται λιγότερο χλήρη για να διώξει μια άλλη χρήση. Όλα αυτά βέβαια είναι σχετικά, αλλά εκείνο που το πρώτο είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν αυτοελεγκτικοί μηχανισμοί, αλλά και πέρα από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς θα πρέπει να υπάρχει και νομοθεσία κατάλληλη, η οποία να μην είναι χρονοβόρα και στο τέλος δεν εφαρμόζεται. Δηλαδή είναι και θέματα γενικής νομοθεσίας που αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών.